Κύριε Τζίμερε, το κόμμα ή αν θέλετε το κίνημα Δημιουργία Ξανά θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο? Όχι. Όχι, γιατί τόσο απλά, γιατί το να φτιάξεις κάτι που να επικοινωνεί με εκατομμύρια ανθρώπους την εποχή προ-διαδικτύου ήταν πανάκριβο. Λέτε ότι βοήθησε το διαδίκτυο, αλλά στη συνέχεια γίνατε, θα λέγαμε, πολιτικών κι εσείς, ενώ θέλετε ένα κόμμα χωρίς πολιτικούς. Περάσατε και στα επόμενα μέσα ενημέρωσης. Αυτό σας κάνει πολιτικούς, σε εισαγωγικά, παλιά σκοπής? Πόσο παλιά σκοπής, δηλαδή, κοπήκαμε το Μάρτιο. Δεν παλιώσαμε. Πολιτικοί ήμασταν. Είχαμε πολιτική σκέψη. Αλλά δεν είχαμε ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή λόγω της διαφθοράς και των συνθηκών που επικρατούσαν. Ήμασταν πολιτικοί. Τώρα μπαίνουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το πολιτική χωρίς πολιτικούς αφορά τους πολιτικούς που ξέρουμε. Τους διεφθαρμένους, τους κομματικούς, αυτούς που φέραν την Ελλάδα μέχρι εδώ. Μιλάτε για ένα κόμμα που έχει ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Άρα συμφωνείτε με το μνημόνιο όσο έχει μέχρι σήμερα? Μιλάμε για ένα κόμμα που θέλει η Ελλάδα να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Το ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι είναι θέμα συζήτησης, δηλαδή πού άλλο μπορεί να είναι. Συμφωνούμε με, όχι με το μνημόνιο, συμφωνούμε με μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν επειδή η Ελλάδα τις χρειάζεται. Αρκετές από αυτές υπάρχουν στο μνημόνιο. Αλλά δεν τις εμπνεύστηκε το μνημόνιο. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις υπήρχαν στα προεκλογικά προγράμματα και των δύο κομμάτων, μόνο που ουδέποτε τηρήθηκαν, διότι ακριβώς τα κόμματα δεν μπορούν να επιτεθούν στον παρασιτικό μηχανισμό που τα στηρίζει. Τώρα, μάλιστα, που μειωθήκαν τόσο πολύ τα ποσοστά τους, οι μόνοι που απόμειναν να ψηφίζουν τα κόμματα εξουσίας είναι οι πελάτες τους. Δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό, πώς ένα κόμμα θα στηρίσει τα προνόμια από το στήριγμά του ή θα σταματήσει να συτίζει τους κομματικούς στρατούς. Υπάρχουν πολλοί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες που υποστηρίζουν ότι εκφράσατε και κάποιες απόψεις ακραίες, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των μεταναστών. Εσείς θεωρείτε ότι το πρόβλημα αυτό λύνεται με τον τρόπο τον οποίο δηλώσατε ότι πρώτα πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένες περιοχές και να εργάζονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες? Εμείς διατυπώσαμε κάποιες απόψεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν τις πήραμε στο όρο Σινά. Τις σκεφτήκαμε με την κοινή λογική, με τη διεθνή πρακτική και είμαστε ανοιχτοί σε κάποιον άλλον ο οποίος έχει μια βελτιωμένη πρόταση να την πει. Διότι δεχόμαστε κριτική και από τα δύο άκρα, που σημαίνει ότι είναι καλό αυτό, αλλά δεν ακούμε καμία αντιπρόταση. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να καταγγέλουμε, να ειρωνευόμαστε, να ρίχνουμε λάσπη. Εγώ έχω φάει τόνους λάσπες. Αν να σας πω εντός παρενθέσεως ότι δεν είμαι Μάρτης Ιεχωβά, όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν είμαι, εν πάση περιπτώσει. Όπως και πολλά άλλα δεν είμαι που κυκλοφορούν. Έχω δεχθεί λοιπόν τόνους λάσπες και δεν έχω ακούσει μια αντιπρόταση. Λέμε ότι σήμερα γκέτο είναι το κέντρο της Αθήνας. Να προχωρήσουμε το σκεπτικό για να το δουν όσοι μας βλέπουν. Το κέντρο της Αθήνας και της Πάτρας και της Ιγουμενίζας και νησιών είναι γκέτο. Οι άνθρωποι εκεί, οι μετανάστες, δεν έχουν δουλειά. Τι κάνουν? Σωματεμπορία, εμπόρο ναρκωτικών. Δεν μπορούν να απελαθούν και σε πολλές και εγκλήματα. Από την άλλη, χρειαζόμαστε εργατικά χέρια τα οποία να είναι ανταγωνιστικά των γειτόνων μας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Διότι πολλές επιχειρήσεις, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία ήμουνα τις τελευταίες μέρες και είμαι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πολλές επιχειρήσεις κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις άλλες χώρες ή φεύγουν και πηγαίνουν εκεί που μπορούν να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό. Ο Έλληνας δεν θα δεχτεί να εργαστεί με το μισθό της Βουλγαρίας. Όμως ο μετανάστης, ο οποίος έρχεται από μια χώρα που το μεροκάματο είναι ένα δολάριο, γιατί να μην βοηθήσει και τον εαυτό του και την πατρίδα του και την ελληνική οικονομία? Δεν υπάρχει ιδανική λύση. Υπάρχει όμως κάτι που είναι στο ενδιάμεσο. Ο Ντεγκόλ έλεγε ότι η πολιτική είναι να διαλέγεις ανάμεσα σε κακές λύσεις. Λοιπόν, αυτές είναι κακές λύσεις. Και εμείς θα θέλαμε όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα, να έχουν περιουσία, να έχουν σπίτια, αυτοκίνητα, πισίνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι μετανάστες θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία, να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να ζουν σε συνθήκες υγιεινής, να έχουν τροφή, στέγη, περίθαλψη. Και επίσης θα μπορούσαν να στέλνουν και ένα ποσό στις πατρίδες τους, αλλά να έχουν δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα. Γιατί οι μετανάστες που δουλεύουν εδώ
και στέλνουν χρήματα στις πατρίδες τους, αλλά δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αθεμάσουν την ελληνική οικονομία. Πρέπει δηλαδή να συνδυάσεις αντιφατικά ζητούμενα. Διότι αν ο μετανάστης έχει πολύ καλές συνθήκες εργασίας και διαμονής, πρώτον θα στερήσει αυτές τις θέσεις εργασίας από Έλληνες ανέργους και έπειτα θα πάρει τηλέφωνο σε όλο το χωριό και την άλλη μέρα ή μετά από την άλλη εβδομάδα θα έρθουν άλλοι 100 γνωστοί του ανθρώπου ο οποίος βρήκε. Δηλαδή είναι ένα ανθρώπινο θέμα, αλλά μπορεί να λυθεί όταν κάπου στη μέση υπάρξει, ας πούμε, μια λύση που να είναι εφαρμόσιμη. Και επίσης, συγγνώμη, αλλά έχω πει ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ελληνικό θέμα. Είναι διεθνές θέμα. Η μετακίνηση των ανθρώπων από εκεί που υπάρχει φτώχεια, στις χώρες που υπάρχει πλούτος και υπογεννητικότητα ταυτόχρονα, είναι σαν το ρεύμα. Όταν υπάρχει διαφορά τάσης, τα ηλεκτρόνια κινούνται από τον ένα πόλο στον άλλον. Είναι διεθνές θέμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων που αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν την Ελλάδα. Ούτε το Δουβλίνο 2 ευνοεί την Ελλάδα, ούτε οι συνθήκες για την παροχή πολιτικού ασύλου ευνοούν την Ελλάδα. Θα πρέπει αυτά να τα ξανακουβεντιάσουμε. Ένα ακόμη μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών ήταν όταν ανακοινώσατε την κάθοδό σας στις εκλογές, συνεργαζόμενοι με το κόμμα του Στέφανου Μάνου. Είχατε πει, και η αντίδραση είναι στο εξής, είχατε πει, όπως είπαμε και πριν, ένα κόμμα χωρίς πολιτικούς και θα συνεργαστείτε με έναν εκ των παλαιότερων πολιτικών, έτσι. Κοιτάξτε, απορώ γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Συνεργαζόμαστε δεν σημαίνει παντρευόμαστε. Δεν σημαίνει ταυτιζόμαστε 100%. Συνεργαζόμαστε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Που το συγκεκριμένο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι το άθροισμα των ψήφων για να ξεπεράσουμε το 3% να μπούμε στη Βουλή. Δεν είναι θέμα πολιτικής φιλοσοφίας. Είναι θέμα απλής αριθμητικής. Εγώ δεν ρισκάρω όταν η Ελλάδα καταραίει. Όταν τα μηνύματα από παντού είναι τόσο δυσίωνα, δεν ρισκάρω το ενδεχόμενο να φτάσουμε στο 2,90 και να βλέπουμε στην επόμενη Βουλή να κυριαρχούν ακραία στοιχεία και λαϊκιστές και εμείς οι πραγματικοί μεταρρυθμιστές, αυτοί που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, να είμαστε ένα φόρουμ συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων. Θα πρέπει να μπούμε στη Βουλή. Είπαμε ότι θα κάνουμε μια θεσμική επανάσταση. Κάποιοι ακούσαν την επανάσταση και δεν ακούσαν το θεσμική. Θα πρέπει να μπούμε στη Βουλή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι για να πιάσουμε την καρέκλα. Μας μια χαρά είναι η καρέκλα στη δουλειά μας ή στο σπίτι μας. Αλλά θα πρέπει να γίνουν πράγματα από ανθρώπους που τα πιστεύουν. Τα κόμματα εξουσίας και όχι μόνο, τα κόμματα του πολιτικού συστήματος απέδειξαν ότι δεν τα πιστεύουν και δεν θέλουν να τα κάνουν. Άρα αυτή η συνεργασία ήταν επιβεβλημένη για να μπούμε στη Βουλή. Εμείς είμαστε η δημιουργία ξανά που όλοι ήξεραν. Η δράση είναι η δράση που όλοι ήξεραν. Οι ψηφοφόροι όταν ψηφίσουν αυτό το συνασπισμό θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι της δημιουργίας ξανά εμάς και οι ψηφοφόροι της δράσης, τους ανθρώπους της δράσης. Και στην επόμενη Βουλή θα έχουμε δύο ομάδες, ας πούμε, βουλευτών, οι οποίες θα συνεργάζονται όπως θα συνεργαστούμε, όπως το είπαμε, και με άλλα κόμματα, εάν δεσμευθούν σε μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Θα συνεργαστείτε με τα κόμματα που δεν τα κατάφεραν, όπως μου είπατε πριν από λίγο, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν με το καλό μπείτε στη Βουλή? Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι αυτά τα κόμματα είναι παρασιτικοί μηχανισμοί και μάλιστα στη σημερινή τους μορφή είναι απολυθώματα του πελατειακού τους παρελθόντος. Αλλά θα τα εξαναγκάσουμε, θα τα πιέσουμε. Θα είμαστε ο μοχλός ώστε αυτά τα κόμματα να οδηγηθούν σε μεταρρυθμίσεις. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Είπατε για ένα πλαίσιο κάποιων σημείων για συνεργασία μετεκλογικά. Θα μας πείτε ένα παράδειγμα, ποιος είναι ο όρος που θα θέσετε για να συνεργαστείτε, για παράδειγμα? Ένας απλός όρος που να αφορά ίσως στο δημόσιο, στην οικονομία. Βεβαίως. Η κατάργηση όλων των φορομπηχτικών εφευρέσεων των τελευταίων δύο κυβερνήσεων. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάτι που δεν σου φέρνει εισόδημα. Δεν μπορεί να φορολογήσει την ακίνητη περιουσία. Πώς να πληρώσει ο άλλος? Θα δώσει ό,τι του μείνει. Και μετά τι θα κάνει, θα το πουλήσει? Δεν μπορεί. Δεν πουλιέται τίποτα. Δεν κινείται τίποτα. Η κατάργηση λοιπόν όλων αυτών των φορομπηχτικής προέλευσης εμπνεύσεων και η αντικατάστασή τους με ένα απλό φορολογικό νομοσχέδιο, σταθερό, με έναν χαμηλό 15% φορολογικό συντελεστή, για να μπορούν να έρθουν κεφάλαια ή να μπορεί ο Έλληνας, γιατί τα κεφάλαια δεν είναι μόνο απ' έξω, να μπορεί ο Έλληνας να ξεκινήσει μια δουλειά. Σήμερα κανένας δεν ξεκινάει μια δουλειά στην Ελλάδα, μόνο ότι πολλοί θέλουν, διότι δεν ξέρουν τι θα ξημερώσει αύριο. Όταν αλλάζουν τα φορολογικά νομοσχέδια κάθε 5 μέρες και όταν δεν μπορείς να υπολογίσεις τίποτα, όταν δεν ξέρεις πόσες υπογραφές χρειάζονται, τι λάδωμα χρειάζεται να δώσεις στους υπεύθυνους,
Ποιος να έρθει να επενδύσει σε αυτή τη μαύρη τρύπα, ας πούμε, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας? Κανένας. Άρα χρειάζεται ένα απλό φορολογικό νομοσχέδιο, σταθερό για τα επόμενα 10 χρόνια. Επίσης, επιτέλους να δεσμευτούν τα κόμματα, οι υπουργοί να μην είναι βουλευτές, ώστε οι υπουργοί να ασχοληθούν με τη δουλειά τους. Να ξεκινήσει η μηχανογράφηση στο δημόσιο 18 Ιουνίου, να γυρίσουν όλοι οι εξαιρετικοί Έλληνες επιστήμονες που προσπάθησαν να μηχανογραφήσουν το δημόσιο και εξεδιώχθησαν κακήν κακώς επειδή άρχισαν να ρίχνουν φως εκεί που δεν έπρεπε, να ξαναγυρίσουν και να πιάσουν δουλειά. Υπάρχουν έτοιμες προτάσεις που περιλαμβάνουν μεταπτυχιακούς φοιτητές πληροφορικής, περιλαμβάνουν εταιρείες πληροφορικής. Ξέρετε ότι υπάρχουν εταιρείες πληροφορικής ελληνικές που εξάγουν λογισμικό στη Σουηδία, στην Αμερική? Έχουμε λοιπόν ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε μυαλά, έχουμε τη δυνατότητα. Αφήστε μας να δουλέψουμε, ρε. Αυτό είναι, sorry για το ρε, αλλά αυτό είναι το μήνυμα των ανθρώπων της οικονομίας, των δημιουργικών Ελλήνων. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να δεσμευθούν τα κόμματα να ξεκινήσουν την επαύριο των εκλογών και εμείς όσο τα τηρούν θα τα στηρίζουμε. Μίλησε απλά για κατανοητά, με τη γλώσσα ίσως προσωπική μου άποψη του τηλεθεατή, του ανθρώπου που θα ήθελε να πει αυτά που λέτε στον πολιτικό που έβλεπε χρόνια τώρα στην τηλεόραση. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Δηλώσατε παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του Άκη Τσοχατζόπουλου. Σήμερα στο διαδίκτυο έκανα μια βόλτα στα social media. Οι μισοί το θεωρούσαν αυτό πολύ θετικό, από την άποψη ότι και σε εσάς και σε μένα και σε όλους μας έχει. Αν αποδειχθεί ότι έφαγε χρήματα, έχει φάει χρήματα. Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι το κάνετε για. Ήταν απλώς μια κίνηση εντυπωσιασμού. Να σας πω, έχω βαρεθεί να ακούω κριτική από τους ανθρώπους που έχουν ένα αχνηστό καφέ δίπλα, έχουν το πληκτρολόγιο, ξυπνάνε το πρωί και λένε ποιον θα βρήσω τώρα. Και πιάνουν πότε εμένα, πότε τον άλλον. Αυτή η δουλειά έχει πολύ τρέξιμο, έχει πολύ κούραση. Και να ρωτήσω σε όλους αυτούς που το θεωρούν ότι το έκανα σε μια κίνηση πολιτικού εντυπωσιασμού 51 χρόνια πριν, γιατί δεν έκανα κίνηση πολιτικού εντυπωσιασμού? Θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Ναι, ο Άκης ήταν κλέφτης. Δεν ήταν ο μόνος. Ήταν εκατοντάδες Άκηδες και στα δύο κόμματα, για να μην πω σε όλο το πολιτικό σύστημα, ήταν και πολιτικοί, ήταν και συνδικαλιστές, ήταν και διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες, ήταν οι πάντες που βάλαν χέρι στο δικό σας και στο δικό μου ιδρώτα. Θα κάνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής, θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής για όλους τους Άκηδες, τους τωρινούς και τους μελλοντικούς, και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ. Θα ήθελα να κλείσουμε στέλνοντας εσείς μόνο σας ένα μήνυμα. Μιλάτε αυτή τη στιγμή και μας βλέπουν και διαβάζουν στο star.gr, ένα ιντερνετικό μέσο, ένα ιδιοσωγραφικό site, το οποίο όμως παρακολουθούν χιλιάδες χρήστες καθημερινά. Θα ήθελα να τους πείτε δύο λόγια για τη Δημιουργία Ξανά και για το τι θα κάνετε για αυτούς μετά τις εκλογές. Ναι, η Δημιουργία Ξανά είναι το κόμμα της διπλανής πόρτας. Αποτελείται από ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλες τις παρέες μας, αυτό που λέγαμε, και δεν μπορούσαμε να το διατυπώσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί δεν είχαμε λόγο. Αυτή η Ελλάδα είναι μεγάλη, απλώς δεν είχε μερίδιο φωνής. Τώρα απέκτησε αυτό το μερίδιο και θέλει να μπει στην πολιτική, και από ό,τι όλα δείχνουν, θα είμαστε στην επόμενη Βουλή. Το γιατί να μας ψηφίσουν, ας το βρουν οι ίδιοι. Δεν θα τους υποδείξω τι να ψηφίσουν. Ας μπουν στις θέσεις μας, ας δουν την ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζουμε ορισμένα θέματα, ας δουν τα βιογραφικά μας, το τι κάναμε στη ζωή, το ότι όλοι δουλεύουμε. Το ότι λέμε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί κάποιος να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής αν δεν έχει τουλάχιστον 5 χρόνια ένσημα. Αν δεν έχει μάθει πώς βγαίνει ο επίγουσος. Ακούγεται αστείο, αλλά πολύ σοβαρό αυτό που λέτε τώρα. Εγώ το ακούω πιο αστείο, το ότι ενώ μας κυβερνούσαν άνθρωποι που δεν είχαν δουλέψει, τώρα πάλι θα μας κυβερνήσουν άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει. Τα δύο πρώτα κόμματα έχουν επικεφαλής ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ. Να σταματήσει αυτό κάποτε για την Ελλάδα. Διότι αν δεν ξέρεις την αγορά, δεν ξέρεις, για παράδειγμα, πόσο κοστίζει να βγεις να πεις ότι η ελληνική οικονομία είναι τιτανικός. Και τι περίμενε να του πούν οι αγορές? Μπράβο, τιτανικός, θα βουλιάξετε, τι ωραία, πάρτε άλλα τόσα. Ή ότι διοικώ έναν λαό διεφθαρμένο. Άνθρωποι που δεν ξέρουν πόσο κοστίζει κάτι στη δημόσια ζωή, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Και να μην σκεφτόμαστε μόνο τα παλιά, το τελευταίο ταξίδι του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Γαλλία ήταν μια, στην Ευρώπη γενικά, ήταν μια τραγωδία.
όλη αυτή η τοποθέτηση, οι θέσεις για 100.000 προσλήψεις, για φορολόγηση του τζίρου, όλα αυτά τα απίθανα πράγματα για κατάσχεση των καταθέσεων. Οι ξένοι γελάνε μας, αλλά δεν γελάνε έτσι σαρκαστικά, γελάνε απελπισμένα. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ άσχημα για την Ελλάδα. Θα σοβαρευτείτε επιτέλους. Αυτό μας λένε. Αυτό μου είπαν στις Βρυξέλλες. Επιτέλους, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος θα μάθει να κάνει σοβαρή πολιτική. Θέλουμε να σας στηρίξουμε. Διαφωνήστε. Οκ. Okay. Να το συζητήσουμε. Να δούμε σε τι διαφωνείτε. Να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε θέματα. Αλλά κάποιες μεταρρυθμίσεις θα τις κάνετε ή θα μας δουλεύετε ψηλόραζε. Κύριε Τζίμερα, σε ευχηθώ καλή επιτυχία και με το καλό την είσοδο σας στη Βουλή. Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά να μου ευχηθείτε. Γιατί η είσοδος είναι μόνο η αρχή.